γίνεται η κατολίσθηση στο γήπο που φυτεύουν ανά μία ώρα τα παιδιά μας στο μάθημα δικαιοπονίας σε ύψος 6 μέτρων. 6 μέτρων θα θάβαμε παιδιά σήμερα. Θα θάβαμε παιδιά, σας το ξαναλέω. Δεν κάνουν πίσω οι γονείς των παιδιών του ενιαίου ειδικού επαγγελματικού γυμνασίου και λυκείου Ηρακλείου και του εργαστηρίου ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης Ηρακλείου. Η κοινωνία πρέπει επιτέλους να δει αυτούς τους γονείς, αυτά τα παιδιά που τα παιδιά κάνουν αγώνα. Σήμερα η Μαρίνα ήθελε να ανέβει πάνω και ολόκληρο δημαρχείο δεν είχε μια ράμπα και τη σηκώσανε. Αυτό είναι το Ηράκλειο! Σε σύσκεψη που πραγματοποίησαν σήμερα, αποφάσισαν να κινηθούν νομικά και ως εκ τούτου αύριο το πρωί θα βρεθούν στο δικαστικό μέγαρο Ηρακλείου ζητώντας την παρέμβαση της εισαγγελέως, επιμένοντας πως παρά τις διαβεβαιώσεις της περιφέρειας, το σχολικό συγκρότημα που φιλοξενεί τα δύο σχολιά δεν είναι ασφαλές για τα παιδιά τους. Τα δικά μας τα παιδιά είναι παιδιά, έχουν δικαιώματα, θα τα διεκδικήσουμε μέχρι τέλους. Γι' αυτό στον απόϊχο της διελόδου συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της περασμένης Δευτέρας, η ομάδα εργασίας που συγκρότησε ο Δήμος Ηρακλείου συνεδρίασε το μεσημέρι της Τρίτης αναζητώντας λύσεις για τα δύο σχολιά, με τον Αλέξη Καλοκαιρινό να ξεκαθαρίζει πως εφόσον η γεωλογική γνωμοδότηση που έχει αναθέσει είναι θετική, θα προχωρήσει σε συνεργασία με την περιφέρεια σε διορθωτικές παρεμβάσεις, όπως τη στήριξη του πρανούς της πίσω πλευράς των σχολείων, αλλά και την ολοκλήρωση του ελέγχου της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, που όπως έγινε σαφές κατά τη συνεδρίαση, είναι επικίνδυνη για ολόκληρη την εκπαιδευτική κοινότητα του συγκροτήματος. Κάθε φορά, κυρίες και κύριοι, που βρέχει, εγώ τρέχω να πάω στο σχολείο. Θέλω να σε εκφράσω το φόβο μου, την αγανάκτησή μου. Πείτε μου εμένα τι να κάνω. Να ειδοποιώ τους γονείς να μην φέρουν τα παιδιά σχολείο. Ποιος θα πάρει την ευθύνη για αυτές τις ζωές. Για τις ζωές των εκπαιδευτικών μου. Για τις ζωές των μαθητών. Ποιος. Αν το σχολείο κριθεί ανασφαλές, θα πορευθούμε προς έκτακτα μέτρα και έκτακτες λύσεις. Έκτακτα μέτρα και έκτακτες λύσεις. Ναι. Έκτακτα μέτρα και έκτακτες λύσεις θα πρέπει να δοθούν και εκεί θα πρέπει να είμαστε μαζί την επόμενη μέρα. Τα δύο σχολεία με απόφαση του Δήμου θα παραμείνουν κλειστά έως και την Παρασκευή, έτσι ώστε να ολοκληρωθούν οι παρεμβάσεις και από την πλευρά της περιφέρειας, με τους γονείς να ζητούν να υπάρξει μόνιμη μεταστέγαση των δύο σχολείων, σημειώνοντας πως οποιαδήποτε άλλη λύση δεν είναι αποδεκτή. Απαιτούμε σεβασμό στα παιδιά μας και δεν τον βλέπουμε. Σκεφτείτε λίγο ένα παιδί με ιδιαιτερότητες, με αυτισμό που είναι το δικό μου. Μπορείς ένα παιδί 60-70 κιλά να το σταματήσεις, να μην φτάσει στο πρανέστη, να κόψεις το κεφάλι του σε αυτά τα σύνδερα που έχετε βάλει. Από την πλευρά της η Δημοτική Αρχή ανακοίνωσε πως από τον Σεπτέμβριο του 2025 τα δύο σχολεία θα στεγαστούν προσωρινά σε οικόπεδο στη Νέα Αλικαρνασσό, το οποίο σχεδιάζεται να αναγερθεί σχολικό συγκρότημα για το ΕΚ και το ΕΠΑΛ της Νέας Αλικαρνασσού. Πρόκειται ουσιαστικά για το χώρο όπου στεγάζονταν οι παλιές αποθήκες του ΟΤΕ στην περιοχή, ο οποίος ωστόσο στην παρούσα φάση δεν είναι λειτουργικός, απαιτώντας αρκετές εργασίες ώστε να μπορεί να πραγματοποιηθεί η μεταστέγαση. Αυτό θα γίνει μέχρι να εκπληρωθεί το μακροπρόθεσμο σχέδιο το οποίο έχουμε, που αφορά την εγκατάσταση στην οδό Κωνσταντινουπόλεως, στα Δειλινά, που είναι πλέον μόνιμες εγκαταστάσεις, οι οποίες αφορούν ειδικότερα το ΕΝΕΓΙΛ. Ένα σχέδιο, ωστόσο, το οποίο θα χρειαστεί αρκετό χρόνο να πραγματοποιηθεί.